εταίρους, οπωσδήποτε. Και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα βγαίνουν κερδισμένοι. Αλλά δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Το είπανε, κύριε Κυρίτση, νομίζω. Αυτό το όπλο. Εγώ και τους είπαν οι ξένοι ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και δεν το πιστεύω. Ο ΣΥΡΙΖΑ διακινδύνευσε πριν από 2 εβδομάδες την πρόβλεψη ότι η κυβέρνηση τελικά θα αποσύρει όλες τις κόκκινες γραμμές και θα κάνει ό,τι τη ζητήσουν. Η επιχειρηματολογία, την οποία μόλις άκουσα από τον κύριο Κράνη, διότι και άλλα και από άλλα κυβερνητικά στελέχη, δεν είναι μια επιχειρηματολογία μιας πορείας προς τη δόξα και προς την επιτυχία, αλλά είναι το βοήθα Παναγιά. Δηλαδή, από το success story πολύ εκκλησία έχει πέσει, δηλαδή. Από το πολύ εκκλησία μνημόνιο, έχει πέσει, κύριε πήγαμε στο. Ο κύριο Κραντιός λέει ότι ο Τσίπρας κάνει το σταυρό του, εσείς λέτε ότι βοήθα Παναγιά. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Διότι βλέπουμε και όλα, βλέπουμε και όλα σήμερα ότι η κυβέρνηση πάει πίσω και από αυτά τα οποία θεωρούσε ότι είναι το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Π.χ. το θέμα του ΦΠΑ στον τουρισμό, που ελπίζω τελικά να μην ισχύσει. Δεν έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Άμα διπλασιαστεί ο ΦΠΑ στον τουρισμό. Όχι, δεν διπλασιαστεί. Μιλάμε για να πάει στο 13, αν θυμάμαι καλά. Όχι, τα ξενοδοχεία όπως ήταν μέχρι το 2010. Ωραία. Εάν γίνει και αυτό. Έτσι. Ναι, δεν λέω εγώ, αλλά δεν γίνεται να λες ότι είναι η βαριά μου βιομηχανία. Έχω οργανώσει τα πάντα γύρω από τον τουρισμό και ξαφνικά διπλασιάζω το ΦΠΑ. Αγαπητέ Γιώργο, θα πάμε πάλι σε μια λογική. Εσείς τι θα κάνατε? Αν σας λέγανε ότι θέλουμε 2,5 δις μέτρα. Έτσι, εσείς τι θα κάνατε? Να σας πω. Εμείς αντιπροτείνουμε 300 εκατομμύρια μόνο αυτό να πω. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν με 300 εκατομμύρια βγούμε από αυτό και τελειώσουμε, έτσι, είναι άσχημα. Εσείς θα πηγαίνατε στο λομέτωπο σύγκρουση. Δεν θα τελειώσετε. Με τι τρόπο, με τι μέθοδο? Ούτε θα τελειώσετε. Αλλά έχει να κάνει με το από ποιον θα πάρθουν αυτά τα 300 εκατομμύρια. Διότι, ας πούμε, πήγε ο κύριος Σαμαράς στο ναύπλιο, δεν πήγε μέχρι δίπλα, στο Κρανίδι, που είναι η offshore land της Ελλάδας. Δεν έχουν μαζέψει φράγκο από εκεί. Επίσης, έχουν κληθεί πάρα πολύ. Πώς να μαζέψουν λεφτά? Θα παίρναμε, ας πούμε, τον ΟΠΑΠ και θα τον δίναμε στα ασφαλιστικά ταμεία. Και θα αυξανόταν και ο φόρος επί των τυχερών παιχνιδιών. Π.χ. Γιατί να μην είναι ο ΠΑΠ στα ασφαλιστικά ταμεία? Συγγνώμη, εσείς λέτε ότι θα τα πάρετε όλα πίσω. Θα χρήματα να πληρώσετε αυτούς που έχουν αγοράσει. Δηλαδή, θα αντιστρέψετε μια ιδιωτικοποίηση. Με τι χρήματα θα το κάνατε αυτό? Νομίζω ότι μπορούν να βρεθούν αυτού του είδους τα χρήματα. Σας ακούω, σας εξηγώ. Συγγνώμη, κύριε Κυρίτση, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο. Τα δύο στελέχη σας πήγαν στο Λονδίνο. Κατάλαβαν ότι ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος, ούτε οι αγορές θα τους δανείσουν. Οι Τροϊκανοί μαστιγώνουν την κυβέρνηση και αυτή είναι η στάση. Το να βρεθούν, ότι θα βρεθούν τόσα λεφτά, το βλέπω πάρα πολύ εύκολο. Το ακούω πάρα πολύ εύκολο, αλλά η πραγματικότητα νομίζω ότι είναι διαφορετική. Να σας πω, επειδή εγώ έχω μία ενημέρωση από το Λονδίνο, η οποία δεν έχει καμία ή σχεδόν καμία σχέση με αυτά τα οποία γράφονται. Οι τύποι αυτοί. Εγώ δεν μιλάω για το mail το οποίο λένε ότι δεν είναι αυτό. Όχι, εγώ μιλάω για τη Mary Lynch. Δεν ασχολούμαι σε αυτό. Το mail λέγανε στην αρχή ότι είναι πλαστό, μετά λέγανε ότι είναι στημένο. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, είναι η πραγματική αντίδραση ανθρώπων της αγοράς. Τελικά βγήκε η εταιρεία και τον άδειασε. Βγήκε η εταιρεία και τον άδειασε τον τύπο αυτόν. Δεν είπα αυτό. Εγώ δεν μιλάω για αυτό. Μιλάω για το mail της Mary Lynch, το οποίο είναι θεσμικό, που διοργάνωσε και αυτό το show που κάνατε εσείς εκεί. Ναι. Λοιπόν, τι λένε αυτοί οι τύποι? Αυτοί λένε το εξής απλούστατο πράγμα. Το πρώτο πράγμα το οποίο ρωτήσανε ήταν τι γίνεται για όσους από εμάς, λίγοι που είναι αυτοί, έχουν στα χέρια τους ένα ελληνικό χρέος, αν αυτό θα το βάλουμε πριν στη διαπραγμάτευση ή μετά, ή αν θα πάμε πρώτα στην πολιτική διαπραγμάτευση, κάτι τέτοιο είδους πράγματα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο ρωτάγανε ήταν το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και πώς γίνονται οι business στην Ελλάδα. Το τρίτο πράγμα το οποίο ρωτάγανε ήταν αν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάζει τους φορολογικούς νόμους κάθε 3 μήνες όπως κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Τέτοια πράγματα ρωτάγανε. Αλλά να θυμηθούμε ποιοι είναι οι αγορές, παιδιά. Οι αγορές είναι οι τύποι, οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει φόρους, έχουν πάει τα λεφτά σε Ελβετίες και με συγγνώμη, όχι να την κάνουμε γιατί είναι η ουσία του θέματος. Να πάνε σε αυτούς που εσύ αποκαλείς τύπους. Βέβαια. Γιατί αισθάνθηκαν την ανάγκη να πάνε εάν τους απαξιώνεις έτσι? Διότι υπάρχουν και αυτοί. Τι κάνουν αυτοί? Λέμε, δεν πληρώνουν φόρους. Τους φόρους αυτούς πάνε στην Ελβετία και μετά τους δανείζουν. Βγάζουν 2 φορές. Και από τους φόρους που δεν πληρώνουν και από τα επιτόκια. Γιατί θα αλλάξετε εσείς όλο τον παγκόσμιο καπιταλισμό? Είναι πιο άμεσο να πράγμα, μην κάνετε τέτοια συζήτηση. Όχι, αλλά μερικά πραγματάκια θα τα αλλάξουμε. Η παρούσα κυβέρνηση δεν μπορεί να τα αλλάξει λόγω
λόγω του προβλήματος. Ένα σχόλιο, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Η παράνοια της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το λέω με κάθε επίγνωση. Ναι. Παράνοια είναι συμπυκνούνται, όχι για κρανιδιώτη. Συμπυκνούνται ελάχιστες στις συνέπειες συντάξεις. Και με τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση. Συμπυκνούνται σε αυτό που τόλμησε εκεί από ο κύριος Τσίπρας. Μην μου κάνεις αυτό. Έχει.